Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής από το Ε μέχρι το Χ. Όπως είπαμε, εδώ φιλοξενούμε μαθητές σε αυτό το μέρος και έχουμε να πούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θα τα ακούσετε σε λίγο. Λοιπόν, να παρουσιάσουμε αμέσως στο στούντιο εδώ δίπλα μας την Ιωάννα Σαββίδη, τον Ορφέα Παπαδόπουλο και τον Νίκο Ζήκα. Είναι και τα τρία παιδιά, μαθητές της πρώτης ηλικίου του Εκπαιδευτηρίων Πλάτων. Θα μιλήσουμε σε πολύ λίγη ώρα από τώρα για ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχετε, ένα project. Τι ακριβώς είναι αυτό, τι αφορά. Σας βλέπω και τους τρεις πολύ χαρούμενους που συμμετέχετε. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο, γιατί νωρίτερα τώρα θα πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ, όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος εκπομπής, για την εικόνα εγκατάλειψη που παρουσιάζει το κτίριο της ΕΚΑΒΗ, στο πολιτιστικό κέντρο και συνεδριακό κέντρο, αλλά και το πάρκο που είναι δίπλα, ο μοναδικός, όπως λες και εσύ, πνεύμονας πράσινο. Τι έτσι ακριβώς. Τι μερικοί πολίτες που τους ρώτησε ο Χρήστος Χατζημής. Θα δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε αμέσως. Βρισκόμαστε στο πίσω μέρος του πνευματικού κέντρου του Δήμου Κατερίνης ΕΚΑΒΗ. Εδώ δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για την κατάσταση που επικρατεί. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Και ΕΚΑΒΗ εγκατελειμμένη. Καλά ρε μωρέ, δεν τα βλέπεις. Τι να πω εγώ τώρα. Δεν υπάρχει φύλακας. Έχουν σπάσει όλα τα παγκάκια και μεγάλοι άνθρωποι δεν μπορούν να καθίσουν κάπου. Ενώ θα ήταν κούκλα το πάρκο μας. Η κατάσταση του πάρκου είναι απαράδεκτη για τα παιδιά με πολλά προβλήματα. Δεν υπάρχει ασφάλεια για τα παιδιά. Αυτά. Η ασφάλεια είναι το βασικό νομίζω. Δεν είναι μέρος τελικά για να παίζουν παιδιά εδώ. Όχι, όπως είναι παρατημένες κούνες, όπως είναι η κατάσταση, είναι πολύ δύσκολα. Δεν σας ακούω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είδαμε το ρεπορτάζ, είδαμε την κατάσταση που επικρατεί και στο πάρκο αλλά και στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Κατερίνης ΕΚΑΒΗ. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι όσους και αν ρωτήσαμε, το μόνο που μας είπαν ήταν ότι είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος. Πραγματικά ένας πνεύμονας για την πόλη, το πάρκο και όλα όσα βρίσκονται εκεί βεβαίως και η ΕΚΑΒΗ. Αλλά χρειάζονται οπωσδήποτε να τα δει ο Δήμος και να κάνει κάτι να τα αναβαθμίσει. Προτού πέσουν. Προτού καταρρεύσει και το κτίριο. Γιατί είδαμε λοιπόν, και τις εικόνες. Να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Πάμε να μιλήσουμε με τα παιδιά που σας παρουσιάσαμε νωρίτερα. Όπως είπαμε, είναι κοντά μας η Ιωάννα Σαββίδη, ο Ορφέας Παπαδόπουλος και ο Νίκος Ζήκας. Ξανά γεια σας, παιδιά. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Και να ρωτήσω καταρχήν τι είναι αυτό το πρόγραμμα, το project που συμμετέχετε, τι αφορά. Έχουμε πάρει μέρος σε ένα διαγωνισμό που αφορά την Junior Achievement, είναι επιχειρηματικότητα. Δίνει δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργήσουν μια δική τους εικονική επιχείρηση και να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν πάνω στα πλαίσια μιας επιχείρησης. Άρα γίνετε επιχειρηματίες. Ναι. Για πες, Ορφέα, ποια είναι η εμπειρία σου. Η δικιά μου εμπειρία. Βασικά, εντάξει, να πούμε ότι αυτή η εταιρεία στελεχώνεται μόνο από μαθητές. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι διευθύνων συμβουλίου που μας δίνουν συμβουλές, μας συντονίζουν. Απλά όλα τα στελέχη και όλη αυτή η ιεραρχία, η στερεοτυπική δηλαδή πρόεδρος, αντιπρόεδρος κτλ., είμαστε εμείς. Εμείς αποφασίζουμε, συνεδριάζουμε, όλοι μαζί δουλεύουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντική εμπειρία για όλους μας. Και επειδή δεθήκαμε σαν άνθρωποι, αλλά και επειδή μαθαίνουμε να δουλεύουμε σε συγκεκριμένα πλαίσια. Νίκο, πώς είναι να δουλεύεις σε συγκεκριμένα πλαίσια, λέει και ο Θεός. Ναι, δεν είσαι με πολλούς ανθρώπους, νέες εμπειρίες και γνώσεις και έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι μεγάλη ευκαιρία που μας δίνεται αυτή. Τι ακριβώς είναι αυτό το project, τι επιχείρηση σε είναι μάθημα. Τι πουλάτε. Βασικά να πούμε ότι η επιχείρηση μας ανήκει και στον τριτογενή και στον τεταρτογενή τομέα. Τεταρτογενής είναι οποιαδήποτε επιχείρηση που ασχολείται με την τεχνολογία. Και τριτογενής, επειδή ουσιαστικά είμαστε μια υπηρεσία, και θα πούμε γιατί μετά είμαστε μια υπηρεσία, παράγουμε ένα παιχνίδι τριών διαστάσεων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε παιδιά, αλλά είναι διαφόρων ηλικιών, όποιος θέλει μπορεί να το. Βασικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα συνδυάζει στοιχεία διασκέδασης, ψυχαγωγίας, που αυτό σημαίνει ότι έχει και δράση εφαρμογής στρατηγικής, γιατί υπάρχουν επίπεδα διαφανισμένης δυσκολίας, τα οποία ο παίκτης καλείται να διεκπαιρώσει. Ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο περνάει περιβαλλοντικά μηνύματα, γιατί η πλοκή είναι ένα παιδί, ένα μικρό παιδί, το οποίο ονομάζεται Ευαγγέλης, ο οποίος παρατηρώντας το περιβάλλον, το γύρω περιβάλλον του, παρατηρεί ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, οπότε προσπαθεί να τα επιλύσει. Είναι τύπου Sims, δηλαδή, το παιχνίδι. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς Sims, αλλά μοιάζει, ναι. Αλλά να πούμε ότι εμείς ήδη το προγραμματίζουμε, δεν έχουμε κάποια εξωτερική βοήθεια. Αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο σκεφτήκατε εσείς ως ομάδα. Και το αποφασίσατε και το κάνατε με τις διαβαθμίσεις αυτές που λες μεταξύ σας. Δηλαδή, να συμπρέχει έναν βαθμό δυσκολίες και να περνάει κάποια συγκεκριμένα μηνύματα. Βασικά, πρώτο μας μέλημα ήταν να δημιουργήσουμε ένα παιχνίδι το οποίο να γίνεται και προτιμητέ από τους γονείς.
Γιατί σε μια αγορά είναι ή το παιδί που θα το αγοράσει τον ίδιο τον εαυτό, να το παίξει, ή ο γονέας και το παιδί του. Ή και ο καθηγητής μετά και τους μαθητές του. Ποιο ήταν το ερέθισμα που είχατε για να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία του συγκεκριμένου παιχνιδιού, δηλαδή να έχει και μηνύματα περιβαλλοντικά, να έχει και δράση, να έχει όμως και έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Πώς το σκεφτήκατε? Και να είναι και ψυχαγωγικό ταυτόχρονα. Γενικά από τα προβλήματα που βλέπουμε που υπάρχουν στον πλανήτη, αλλά και επειδή και τους κινδύνους που υπάρχουν στα παιχνίδια τα σημερινά, που είναι όλα online και τα λοιπά, και θέλουμε να πούμε το δικό μας πολύ τεμόνιο. Εμείς βλέπουμε τώρα Ιωάννα και Πλένα από τη δουλειά που έχετε κάνει. Για εξηγήστε μας λίγο λοιπόν τι βλέπουμε, πώς είναι το παιχνίδι τώρα. Να ολοκληρώσεις λίγο, Ιωάννα, αυτό που έλεγες για τα προβλήματα. Ναι, ότι το παιχνίδι μας πωλείται σε δίσκους αρχικά, όχι δηλαδή δεν βρίσκεται online. Και ότι υπάρχει ένα χρονικό όριο το οποίο μπορεί να το επιλέξει ο κάθε γονέας για το παιδί του. Δηλαδή, αν θέλει να παίξει 45 λεπτά, π.χ. το παιδί, θα σταματήσει το παιχνίδι και σε εκείνη την ώρα. Αυτό το σκεφτήκατε για να μην υπάρξει η κλασική ατάκα της μητέρας ξεκόλα, παιδί μου, από να σταματήσει. Προφανώς. Γιατί το ζείτε όλοι σας προφανώς και αυτό. Νίκο, πες και εσύ την άποψή σου σε ό,τι έχει να κάνει με τα ερεθίσματα αυτά και τον προβληματισμό που έχει. Θέλουμε βασικά να κάνουμε ένα παιχνίδι που θα είναι αποδεκτό και για παιδιά και για γονείς. Γι' αυτό και αποφασίσαμε να περνάει περιβαλλοντολογικά μηνύματα για να μην έχουν παράπονα οι γονείς από τα παιδιά τους όσον αφορά το παιχνίδι. Και βέβαια γι' αυτό βάλουμε και το χρονικό όριο που το καθορίζουν οι γονείς. Και για τα παιδιά αποτελεί έναν τρόπο διασκέδασης και ψυχαγωγίας το παιχνίδι. Πόσα άτομα είστε στην ομάδα? Είμαστε 13 άτομα. Είστε 13 άτομα. Και ήσασταν πρόσφατα, είπαμε, στην Αθήνα. Κάποια πράγματα. Για να κάνετε την παρουσίαση του project. Ναι. Πού παρουσιάστηκε? Όλη η δουλειά μας γενικότερα, το στήσιμο της εταιρείας, το προϊόν και οι στόχοι μας, οι μελλοντικοί στόχοι. Και τι ανταπόκριση βρήκε, πώς το είδανε? Εντάξει, σε γενικά πλαίσια υποδοκιμασία, δηλαδή μας άρεσε το έργο μας όλο αυτό. Και αυτό αναμέναμε, γιατί είναι χειροπιαστό, εμείς το κάνουμε. Δηλαδή δεν έχουμε κάποια εξωτερική βοήθεια να πούμε ότι τα βρήκαμε έτοιμα και δουλέψαμε πάνω σε κάτι. Το αναλαμβάνετε δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος. Ναι, όλα εμείς. Το στήσιμο του παιχνιδιού. Και τώρα ποιο είναι το επόμενο βήμα σε σχέση με το project αυτό? Βασικά έχουμε σκοπό, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο του παιχνιδιού, δεν το έχουμε ολοκληρώσει ακόμα. Αλλά η μελλοντική μας στόχη είναι να βγάλουμε ένα δεύτερο μέρος του παιχνιδιού, καθώς και να συμμετέχουμε την επόμενη χρονιά σε ένα διαγωνισμό άλλο, το Net Future. Και ένα στόχο να συνεχίσουμε σαν εταιρεία, να μην τη χαλάσουμε δηλαδή μετά τον διαγωνισμό. Έχετε δηλαδή σκεφτεί να την εμπλουτίσετε χρόνο με το χρόνο? Ναι, όσο μπορούμε. Και είναι το μέλλον αυτό, το Net Future? Ναι, αυτό βέβαια. Μάλλον. Θα είναι μόνο για PC το παιχνίδι ή θα βγει και σε άλλες πλατφόρμες? Μόνο διαθέσιμο για PC. Ο προσανατολισμός σας, το επαγγελματικό κομμάτι, είναι σε αυτή την κατεύθυνση και για τους τρεις, θέλω να μου πει. Δηλαδή, εσύ σκέφτεσαι ότι επαγγελματικά θέλεις να ασχοληθείς με κάτι τέτοιο, με τεχνολογία, ίσως με τέτοιου τύπου επιχειρήσεις? Δεν έχω ακόμα αποφασίσει, απλά θα με ενδιαφέρει και αυτό, δεν έχω πρόβλημα. Διακρίνω μια ευαισθησία στο περιβάλλον. Όλοι μας. Και καλά κάνετε, βέβαια. Εσύ, Ορφέα, πώς σκέφτεσαι? Εγώ προσωπικά, εντάξει, δεν με ελκύει αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ο προγραμματισμός ενός παιχνιδιού, γενικά η τεχνολογία. Απλά εγώ είχα πει από την αρχή, επειδή είμαι της θεωρητικής κατεύθυνσης, να ασχοληθώ με λίγο με την γραφικοτητία, να το πω έτσι. Δηλαδή, τη συγγραφή σεναρίου, για το παιχνίδι μιλάω, για την μπλοκή, λίγο διαχείριση οικονομικών, δηλαδή τα έσοδα, τα έξοδα, μισθός των υπαλλήλων. Οπότε, σε ό,τι μπορούσα εγώ να συνεισφέρω και να μου άρεσε παράλληλα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, δηλαδή αυτό που κάνουμε να μας αρέσει, να μην είναι κάτι που μας επιβαρύνει, είπα να εργαστώ πάνω σε αυτό. Και εγώ ασχολούμαι κυρίως στην εταιρεία με τα οικονομικά και με τον Ορφέα. Και φτιάξαμε το στήσιμο του περιπτέρου που θα παρουσιάσουμε το παιχνίδι μας στο διαγωνισμό μαζί με την Ιωάννα, την Άννα που δεν είναι εδώ πέρα και τον Γιάννη. Όταν συζητάτε με τους φίλους σας ή έξω και λέτε ότι κάνετε αυτή τη δουλειά, κάνετε αυτό το project και έχετε φτιάξει ένα εικονικό παιχνίδι, σας κοιτάνε λίγο περίεργα, είναι κάτι που στην δική σας την ηλικία, στις δικές σας τις παρέες, τα παιδιά συμμετέχουν γενικά σε τέτοιου είδους project? Γενικά υπάρχει σαν διαγωνισμός αυτός σε παιδιά της ηλικίας μας, από όλο τον κόσμο και αυτά. Αλλά εντάξει, είναι και αυτοί οι ευαισθητοποιημένοι, μπορώ να πω. Δηλαδή. Άρα αυτό που χρειάζεται. Δεν έχει σημασία σε αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, είναι. Και πέρσι είχαμε λάβει μέρος και σε μια άλλη, ένα άλλο διαγωνισμό, το Ecomobility. Βγήκαμε τρεις σε όλη την Ελλάδα. Άρα αυτό που θέλετε, κυρίως οι άνθρωποι της δικής σας γενιάς, οι μαθητές, είναι μια καλή ενημέρωση για να μπορείτε να συμμετέχετε σε τέτοιου είδους project.
Δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρονται οι νέοι, όπως λένε. Τι πιστεύετε? Όχι, είναι καλύτερα τα πράγματα. Κίνητρα θέλουν και ενημέρωση. Ναι, ναι, έτσι κι αλλιώς. Πάντως, ξέρεις τι γίνεται τώρα. Όσοι είναι προγραμματιστές παιχνιδιών μπορούν να καταλήξουν να είναι και υπουργοί οικονομικών της Ελλάδας, σαν τον κύριο Βαρουφάκη. Ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί το μέλλον ενός νέου ανθρώπου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη και το καλύτερο για το μέλλον σας. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.